Ζήσαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Σκεφτείτε ότι είναι ένα από τα μοναδικά έργα στον πλανήτη. Έχει προταθεί και για βραβεία Guinness. Στο Εθνικό Στάδιο του Πεκίνου παρουσιάστηκε ένα εντυπωσιακό σοου με θέμα τη ζωή των δεινοσαύρων. 6 ρομποτικοί δεινόσαυροι πραγματικών αναλογιών ζωντάνεψαν χάρη στην τεχνολογία μπροστά στα μάτια των θεατών. Για να είναι αληθοφανές το αποτέλεσμα, απαιτούνταν μια δύσκολη τεχνολογική λύση αυτοματισμού. Μετά από έρευνα που κάνανε οι Κινέζοι, έχοντας ήδη κάνει δοκιμές μόνοι τους και δεν καταφέρανε να υλοποιήσουν αυτή την εφαρμογή, απευθυνθήκαν στη Γερμανία και στην Αμερική σε μεγάλες εταιρείες και όλες οι εταιρείες τους στείλανε στην Ελλάδα, στην Τέπια, όπου είναι δύο μηχανικοί που έχουν γνώση πάνω σε τέτοια συστήματα πολλών αξώνων και μπορούν να υλοποιήσουν την εφαρμογή. Η ελληνική startup με έδρα τη Θεσσαλονίκη ήταν η μοναδική που κατάφερε να φέρει εις πέρας την τεχνολογικά απαιτητική αποστολή. Σχεδιαστήκανε τα συγκεκριμένα ρομπότ και οι αλγόριθμοι έτσι ώστε πατώντας ένα κουμπί και έχοντας 40 λεπτά στη διάθεσή μας, με ένα σενάριο που μας έχουν υποδείξει οι Κινέζοι πώς θα θέλανε να κινούνται στον χώρο, συγχρονίζουμε τους ήχους, τα δέντρα, τα ρομπότ, τα βράχια και ό,τι άλλο είναι κινήσιμο μέσα στον χώρο, μαζί με την εικόνα που παίζει από πίσω στο background, έτσι ώστε να βγει ένα τέλειο αποτέλεσμα για τους θεατές. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε εταιρείες που ήδη υπάρχουν στην Ελλάδα παίρνουν ξένους, Ιταλούς, Γερμανούς και εμείς αυτοί, οι Ιταλοί και οι Γερμανοί, μας πήραν για να κάνουν τα δικά τους τα έργα στο εξωτερικό. Η startup έχει καταφέρει να κλείσει μεγάλες δουλειές σε πολλές χώρες του εξωτερικού, από τη Νέα Ζηλανδία και τον Καναδά μέχρι το Άμπου Ντάμπι και την Πολωνία. Η εταιρεία μας έχει ένα πάθος για τους αυτοματισμούς. Προσπαθεί να βγάλει πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα ασχέτως των φιλοδοξιών που μπορεί να έχει ο πελάτης. Πάντα προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Οπότε προσπαθούμε να δώσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα πάντα. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιήσει λογισμικά, ρομποτικές εφαρμογές και αυτοματισμούς στη βιομηχανία τροφίμων, πλαστικών και μετάλλου, στον υγειονομικό τομέα, καθώς και στο πεδίο των φωτοβολταϊκών. Ένα από τα τελευταία τους έργα είναι η ανάπτυξη ενός έξυπνου παιχνιδιού που θα έχει σκοπό να κινητοποιήσει και να γυμνάσει ηλικιωμένους.